Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από αυτά τα μέλη, στον κύριο Θόδωρα Μαραντίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Γεια σας. Πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Εσύ? Και καλή δύναμη να σας ευχηθώ, γιατί μπαίνετε και σε αυτό. Και λέω, κύριε Μαραντίδη, και σε αυτό, γιατί πάνω κάτω, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα ονόματα που μόλις διάβασα, τα επίθετα που μόλις διάβασα, ήταν και στην προσπάθεια που έγινε πέρυσι, την πολύ μεγάλη προσπάθεια που συνοδεύτηκε με την επιτυχία της ανόδου στην Β' Εθνική, έτσι? Ακριβώς έτσι είναι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να ενημερώσω ότι καλά. Έγινε η Γενική Συνέλευση του Ιδρυτικού Σωματείου Ηράκλειο, έγινε επίσης απολογιστική συνέντευξη και ψηφίστηκε η ανάλυση των οικονομικών. Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια που έχει γίνει χθες. Τώρα θα ήθελα να πω επίσης ότι η πρώτη προτεραιότητα για να θα δώσουμε είναι στις ακαδημίες. Και με συνεργασία της ΠΑΕ και ειδικά του Προέδρου Τόμου Παπαδόπουλου, που έχει μεγάλη αδυναμία σε όλες τις ηλικίες των ακαδημιών. Διότι... Θετικό αυτό. Θετικό όπως το κρίνετε. Εγώ ήθελα να πω επίσης ότι ο Ηρακλής είχε και έχει παράδοση στην πρόθεση νέων παιχτών. Και φέτος με τη συνεργασία του τεχνικού διευθυντή του Παύλου Μυροφορίδη, θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα τουλάχιστον 2 με 3 νέους ποδοσφαιριστές. Γιατί αυτό είναι το όραμα των Ηρακλειδέων. Δεν κάνω λάθος ότι τα μέλη είναι ίδια, υπάρχει καμία... Ήδη. Η μόνη περίπτωση είναι ο πρόεδρος, ναι, ο Νίκος Βαφιάδης, που για οικογενειακούς λόγους είναι αναπληρωματικό μέλος. Ναι, ναι, ως πρόσωπα πάντως είστε πάνω κάτω οι... Ήδη. Είναι αυτή η ομάδα η οποία έχει πετύχει να ανέβει η Ηρακλής κατηγορία. Έχει και το ρομαντικό του πράγματος ότι θέλετε να το συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε. Εντάξει, δεν μιλάμε για την ΠΑΕ τώρα, αλλά μιλάμε για τη μαμά, μιλάμε για το Ιδρυτικό Σωματείο. Έχει και ένα ρομαντικό του πράγματος αυτή η παρέα που ήσασταν από πέρυσι, έτσι? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θέληση, απεριόριστος χρόνος, και όλες οι δυνάμεις μας θα δώσουμε στον Ηρακλή για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Γιατί η ομάδα, νομίζω, εδώ πέρα είναι τυχαία και από άλλους παράγοντες. Δεν είναι αγωνιστικοί λόγοι, τους λόγους όλους τους ξέρουμε. Ακόμη και σήμερα από ό,τι βλέπουμε, και ειδικά με τον πρόεδρο τον Παπαδόπουλο, τον κάνουμε πόλεμο. Αντί να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φέραν το Ηρακλή σε αυτή την κατάσταση, ακόμη και σήμερα πολεμούν τον Παπαδόπουλο και το Ηρακλή. Αλλά εγώ πιστεύω, στο τέλος, ο Ηρακλής θα δικαιωθεί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έγινε από χθες με τον μπλοκάρισμα για το λογαριασμό. Ασφαλώς. Από χθες είμαστε ανάστατοι. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μία και όμως γίνονται. Και όμως γίνονται. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνουν αυτά. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνουν αυτά. Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Γι' αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο, που την Τρίτη θα συγκροτηθεί σε σώμα και είναι σχεδόν η ίδια ομάδα, θα δώσει τα πάντα για να βοηθήσει την ΠΑΕ να αλλάξει κατηγορία και να πάει εκεί που την αρμόζει, τη Super Link. Έχετε σκοπό με την επιστροφή του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Καραντώνη να κάνετε κάποιο ραντεβού, έτσι, ως νέο ΔΣ του Ιδρυτικού Σωματείου? Πολύ σωστά, Γιώργο. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να συναντηθούμε, νομίζω. Έχουμε μια επαφή. 26, 26 ναι, μπράβο. Του μηνός θα έρθει. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε προτεραιότητα, ειδικά με αυτό το θέμα που έχει προκύψει, αλλά έχω την πεποίθηση ότι θα γίνει συνάντηση οπωσδήποτε. Πότε θα ξέρουμε ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι αντιπρόεδρος? Την Τρίτη, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα, λέω με μια μικρή αφιβολή, την Τρίτη θα συγκροτηθούμε στο σώμα. Και φαντάζομαι, εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο θα είναι για εσάς. Όλοι μαζί είστε ένα και ναι, θα... Ναι, δεν υπάρχει πρόεδρος ταμείας, έφορας και τέτοια. Απλώς αυτό που ήθελα να σας πω και πάλι το τονίζω, ναι. Η δικιά μας τώρα πλέον, ας πούμε, προτεραιότητα είναι οι ακαδημίες, που νομίζω μέσα από εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε την ΠΑΕ, ειδικά τον Ηρακλή. Και ναι. Να θυμίσουμε, κύριε Μαραντίδη, συγγνώμη για διακοπή, ότι η ΚΑΠΑ19 αποκλειστικά ανήκει στην ΠΑΕ και οι υπόλοιπες στο Ιδρυτικό Σωματείο. Ακριβώς. Για τα τμήματα του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να το ενσωματώσουμε και την ΚΑΠΑ19 με την ΚΑΠΑ17 να είναι όλα μαζί, να υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα γίνει μια αναδιοργάνωση, να υπάρχει μια συζήτηση με την ΠΑΕ, ώστε να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει από πέρσι και με τον κύριο Ποντίκη και τον κύριο Παπαγιάννη το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει έτοιμο πλάνο, θα το δώσουμε στον Παπαδόπουλο, στον πρόεδρο, και πιστεύω να το εγκρίνει και να προχωρήσουμε. Για τις ακαδημίες πλέον είναι και ο κύριος Παπαγιάννη και ο κύριος Ηλιάδης, έτσι συνεχίζουν. Ναι. Ο καθένας με δικό του ρόλο.
Για να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, γιατί είχε γίνει λίγο ένα μπέρδεμα τις προηγούμενες μέρες. Κοίταξε. Ναι, έχει γίνει. Οπότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε όλοι οι Ηρακλείς που προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και θα βρεθεί λύση και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί ακούστηκα πάρα πολλά και γράφτηκα πάρα πολλά. Εγώ σας λέω υπεύθυνα, δεν υπάρχει θέμα. Όλοι δουλεύουν για τον Ηρακλή και για το καλό τον Ηρακλή. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει πολύ τον Ηρακλή και θα το βοηθήσουν. Και με τις γνώσεις του και με τις γνωριμίες και με όλα αυτά τα που χρειάζονται, ας πούμε, για να ανέβει η ομάδα στη Super League και να βοηθήσουμε από εκεί πέρα, και το τονίζω, να δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες. Και καλά κάνετε και το τονίζετε για τις ακαδημίες αρκετές φορές, γιατί όντως χρειάζεται ανθρώπους να τις τρέξουν. Ήταν καμένη γη. Πέρυσι ο Ηρακλής δεν είχε καμία ομάδα. Ούτε K19 είχε, ούτε K17 είχε, ούτε τίποτα δεν είχε όσο ήταν στην Τρίτη Εθνική. Σε τι δρόμο είμαστε τώρα, ξαναχτίζονται από την αρχή, έτσι? Ναι, να θυμίσω ότι το καλοκαίρι εμείς ξεκινήσαμε 7 άτομα περίπου, δεν είχαμε ούτε ένα δελτίο. Τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε 70 άτομα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Μπορεί λίγο να αργήσαμε, γιατί υπήρχαν κάποιες διαδικασίες ως προς την ίδρυση της ΠΑΕ και τέτοια, γιατί δώσαν μεγαλύτερη έμφαση, αλλά παράλληλα όμως ο κύριος Δαλαμπίρας και ο κύριος Ντινόπουλος δουλεύαν πάνω σε αυτό και ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε 70 άτομα στις ακαδημίες. Μπορεί να γίνουν και 100 μέχρι την άλλη εβδομάδα. Σημαντικό, αλλά πολύ σημαντικό, βεβαίως. Αλλά να καταλάβετε ότι δεν είχαμε ούτε ένα δελτίο. Γιατί κάποιοι πήραν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ήταν το αίμα του Ηρακλή και τους πήγαν κάπου αλλού. Και αυτοί σήμερα ζητάνε λεφτά από τον Παπαδόπουλο. Αυτό που έχω να πω. Υπάρχουν και αυτοί, Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Αντί να βοηθήσει τον Ηρακλή για να ορθοποδήσει, ακριβώς φέρνουν εμπόδια. Αλλά εμείς είπα ότι δεν σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και εμείς συνεχίζουμε, αυτή τη στιγμή 70 άτομα της Ακαδημίας, δουλεύουμε καθημερινά και πιστεύω ότι μέσα από εκεί πέρα θα βοηθήσουμε την ΠΑΕ και τον Ηρακλή να ανέβει εκεί που του αξίζει. Μακάρι, μακάρι να μεταφέρετε τις ευχές μας σε όλους σας για το. Για το έργο από εδώ και πέρα που θα επιτελέσετε και θα προσπαθήσετε καθημερινά και για τις ακαδημίες και γενικότερα για το ιδρυτικό σωματείο μετά την χθεσινή εκλογική διαδικασία. Ευχαριστώ για την κουβέντα, κύριε Μαραντίδη. Ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θόδωρο Αμαραντίδη. Διαβάσαμε και τα υπόλοιπα μέλη.